Να διαταράσει την κοινωνική ειρήνη, να βλάπτει την περιουσία και τη ζωή των ανθρώπων. Έχουμε φόνους με ληστείες κλπ. Όλο αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, θέλει μια αστυνομία και σώματα ασφαλείας γενικότερα, τα οποία είναι καλά οργανωμένα, να έχουν ψηλό ηθικό, να έχουν εκπαίδευση διαρκή, να έχουν επαγγελματισμό, να έχουν αξιοκρατία. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αυτό είναι το πρόβλημα το βασικό. Αισθάνεστε ότι η αστυνομία χάνει το ρόλο της στην πραγματικότητα? Αισθάνομαι ότι υπάρχει μια κόπωση πια από ένα πράγμα το οποίο έχει κλείσει τον κύκλο του, μια εποχή εννοώ εκπαίδευσης ανθρώπων κλπ. Όλο αυτό το πράγμα. Και όλο αυτό το πράγμα είναι χωρίς ηθικό, χωρίς επαγγελματισμό και χωρίς δυνατότητα να ανταποκριθεί. Αυτό που λέγαμε και παλιά επανίδρυση αστυνομία. Μια ανασύνταξη. Μια μεγάλη ανασύνταξη. Πολιτική ευθύνη υπάρχει γι' αυτό? Η πολιτική ευθύνη είναι ακριβώς σε εκείνο το σημείο. Η πολιτική ευθύνη πάντα είναι η εξής, ότι ο πολιτικός, ο υπουργός σε συγκεκριμένη περίπτωση, η κυβέρνηση, οφείλει να οργανώνει κατά τέτοιο τρόπο την αντιγκληματική πολιτική, ούτως ώστε να εκπαιδεύει σωστά τους αστυνομικούς, να τους ανταμείβει υλικά και ηθικά, να τους προάγει αξιοκρατικά, διαρκώς να υπάρχει υπαγρύπνηση, για να αισθάνεται και να είναι πραγματικά και η χώρα και ο πολίτης ασφαλής. Τώρα, το φαινόμενο λοιπόν όλα αυτά που λέτε. Ναι, αλλά ο πολίτης ξέρει τι σκέφτηκε σου, κύριε Χρυσοχοίδη. Αν ο αστυνομικός δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του, πώς μπορεί να προστατεύσει εμάς τους πολίτες? Αυτό όμως που σας είπα, ακριβώς αυτό που λέτε, είναι ακριβώς αυτό που είπα. Δηλαδή, ότι αυτά είναι αποτέλεσμα πια μιας κατάστασης η οποία πια είναι σε κρίση, σε παρακμή όλη αυτή η υπόθεση. Διότι υπήρξε μια δουλειά που έγινε όλα αυτά τα χρόνια, κάποια χρόνια. Αυτή η κατάσταση κράτησε κάποια χρόνια. Τώρα πλέον αυτό το πράγμα δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο αυτή η υπόθεση. Τώρα, σε σχέση με την ανομία που είπατε το εξής. Επειδή εμείς οι τέσσερις πλην της κυρίας είμαστε κάπως περισσότερο παλιότεροι. Ενήλικοι παλιότεροι, θα θυμόμαστε το εξής. Τη δεκαετία του 70, λογικό ήταν να πει κανείς ότι η αστυνομία δεν έπρεπε να προσεγγίζει, όπως θα πει εδώ ο φίλος μου ο Γρηγόρης, ακόμα καλύτερα, δεν έπρεπε να προσεγγίζει τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, διότι υπήρχαν τότε τα ζητήματα της δικτατορίας. Εντάξει, για άλλους λόγους. Για άλλους λόγους. Σήμερα λοιπόν, που η δημοκρατία είναι εμπεδομένη, σταθερή. Υπήρχε το άσυλο για την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Έτσι, τώρα λειτουργεί ακριβώς για το αντίθετο. Το ερώτημα, κύριε Κονόμου, είναι το εξής. Σήμερα θα μπορούμε, τα τεχνολογικά μέσα που υπάρχουν, μπορεί η αστυνομία, ένας ιδιώτης, να έχει οπουδήποτε μάτια και αυτιά, σε οποιοδήποτε σημείο, χωρίς να χρειάζεται να μπει μέσα. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Τι νόημα έχουν όλα αυτά? Τι νόημα έχει όλη αυτή η ιστορία? Έχει ένα νόημα κάτι. Το νόημα είναι ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες, οι οποίες παρανομούν καθημερινά, διαπράττουν μια σειρά από αποδικήματα σε χώρους όπου απουσιάζει το κράτος δικαίου και για το λόγο αυτό. Αυτοί και παλεύουν. Αυτό. Έχει και να κάνει και έχει αυτό. Και μια ιδιοληψία την οποία εκφράζει ο Υπουργός Παιδείας. Δεν συντηρεί ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα χωρίς κανένα λόγο. Έχει μια ιδιοληψία την οποία εκφράζει ο Υπουργός Παιδείας με εκείνη την περίφημη φράση που είπε στους φοιτητές του Πανεπιστημίου. Το Ρωμαλαίο. Ρωμαλαίο. Ότι, κοιτάξτε, εδώ μας το είχε πει το Ρωμαλαίο. Όχι. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Κονόμου να έχει έρθει. Είπε, όχι, για πάνω στο γραφείο του το Ρωμαλαίο κίνημα με τον Ντούκα. Είπε ότι στο αίτημα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι επώνυμα ζήτησαν παρουσία αστυνομία για τα ναρκωτικά, είπε να το λύσετε το πρόβλημα ενδοπανεπιστημιακά. Πώς θα το λύσουν? Λοιπόν, θα κάνουμε μια απαραίτητη σύντομη διακοπή για να έχουμε όλο το χρόνο και να βάλουμε μετά όλα τα ζητήματα. Αν έπρεπε να επιλέξει μεταξύ των τριών καλεσμένων μας σήμερα, σε ποιον θα έδινε το δώρο? Εγώ στον Ψαριανό. Και εγώ το ίδιο. Κοίτα που ταυτιστήκαμε σε αυτό. Δίνουμε μία κρεβατοκάμαρα της Γκρέβιο. Είχατε προαποφασισμένη κατάσταση. Είναι αδιάβλητη διαδικασία. Θα φύγω με κρεβατοκάμαρα. Ναι, κύριε Ψαριανέ. Γι' αυτό σας λέμε να έρχεστε πιο συχνά. Υπονοείτε κάτι με αυτό? Χρειάζεται ξεκούραση. Χρειάζεται ξεκούραση. Λοιπόν, δώρο κρεβάτι, στρώμα και δύο μαξιλάρια για εσάς, κυρίες και κύριοι. Οι δύο τρόποι με τους οποίους μπορείτε να συμμετέχετε είναι αυτοί που βλέπετε στην κάρτα μας. Διαφημίσεις γρήγορα γρήγορα και επανερχόμαστε. Φέρουμε ένα ωραίο το χυμό μετά από τόση ταλαιπωρία που πέρασε. Είναι θέλη στο στόμα του λύκου. Τι διανοηθεί και βάλει μέσα κουκουτσάκια? Άντε, άντε, Γιώργη, όχι κουκούτσια. Με τρομάζει. Θα μείνω. Λυποθυμάω. Ο πανικός δεν βοηθάει. Έχει δίκιο. Μέλι, μπανάνα σήμερα, μέλι. Ένα τσίπουρο θα βοηθούσε. Άλκη, θέλω να ξέρει ότι. Κι εγώ σ' αγαπώ. Μελίνα και Άλκη στο στόμα του μικρού Νικόλα. Όσο έχω εσένα. Σήμερα στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, στον Sky.
Ενημερώσου για όλες τις νέες εξελίξεις στα ξενοδοχεία και τη φιλοξενία από κορυφαίους Έλληνες και ξένους ομιλητές. Δεύτερο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας. Από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Σάββατο, 24 Νοεμβρίου. Αποκλειστικά στην έκθεση Ξενία. Όποια ώρα της ημέρας ή της νύχτας θελήσεις, πάρε στο 14-784. 14-784. Για ραντεβού παιδί. Υποφέρετε από πεπτικές διαταραχές? Πονάει το έντερό σας? Έχετε προβλήματα με τη χοληστερίνη σας? Η λύση είναι μία. Πρέπει να πίνετε καθημερινά 3 κουταλιές αγνή αυθεντική κριτική αλόε. Κρέτα αλόε. Αποκτήστε τώρα 2 λίτρα αυθεντική κριτική αλόε σε οποιαδήποτε γεύση εσείς επιθυμείτε. Και δώρο ακόμα 1 λίτρο αυθεντική κριτική αλόε μόνο με 34,90 ευρώ από 70 ευρώ. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-180-80. Η Κρέτα Λόε είναι εδώ για να ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα ενάντια στους ιούς και στις ιώσεις και να βοηθήσει στην ομαλή λειτουργία του οργανισμού μας. 3 κουταλιές την ημέρα μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, συμβάλλουν σημαντικά στις υπάρχουσες παθήσεις του οργανισμού μας, βοηθούν στη ρύθμιση του ζάχαρου, της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερίνης. Η Κρέτα Λόε ανακουφίζει.